Επιστρέψαμε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και θέλω να σε ρωτήσω, Θεοδώρα, γιατί μέσα στην εβδομάδα μας απασχόλησε πάρα πολύ όλους. Το Market Pass το πήρες εσύ? Όχι. Το Market Pass δεν το δικαιούμε. Είναι η αλήθεια. Γιατί είσαι φιλοξενούμενη ή κάτι τέτοιο? Αλλά ναι, με βάση το φορολογικό έτος 2021 ήμουν φιλοξενούμενη. Οπότε είμαι εκτός από το Market Pass. Εγώ το δικαιούμαι. Το πήρα, έχω να σου πω. Το έχεις κάνει την αίτηση, έχει εγκριθεί. Έχει εγκριθεί, δεν το έχω πάρει τα λεφτά ακόμα. Αυτό φυσικά. Αναρωτήθηκα και λέω: τι έγινε, έχουμε είδηση. Αν το πήρες ήδη. Όχι, όχι, δεν το πήρα ακόμα. Έχω κάνει την αίτηση, το δικαιούμαι. Και γενικότερα 500.000 βλέπω εδώ στο ρεπορτάζ που κάναμε στη Βεργιά Τηλεόραση. Έκαναν αίτηση να το πάρουν. Και σκέψου ότι αυτό το ρεπορτάζ έγινε μεσοβδόμαδα. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα έχουν πληθύνει πολύ περισσότερο πλέον οι αιτήσεις για το Market Pass. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες που είναι σε μια αλφα ηλικία θα θέλουν να το πάρουν. Είναι ένα ανεξαρτήτως ηλικίας. Το λέω γιατί οι ενήλικες μπορούν να το πάρουν μόνο. Ναι, θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι επικοινώνησαν με συγγενείς τους, με τα εγγόνια τους, έτσι ώστε να τους κάνουν εκείνη την αίτηση. Δεν το άφησαν. Αυτό θέλω να σου πω. Εννοείται, εννοείται. Γιατί δεν σου δίνουν έτσι εύκολα λεφτά συχνά. Οπότε ο κόσμος παίρνει όταν βρει την ευκαιρία. Είναι μεγάλο είναι το ζήτημα όμως της επάρκειας αυτών. Θα τα δούμε όμως λίγο αργότερα αυτά. Πάμε να δούμε σχετικό ρεπορτάζ που κάναμε και να επιστρέψουμε να σχολιάσουμε. Ρεκόρ συμμετοχών καταγράφει τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας της η πλατφόρμα για το Market Pass, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 500.000. Όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως άφημοι, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 Μαρτίου. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών. Οι αγορές θα μπορούν να γίνουν σε παντοπολία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, καταστήματα ζαχαροπλαστικής, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοπία και διάφορα καταστήματα τροφίμων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο 80% επί του προαναφερθέντος ύψους και μπορεί να αξιοποιηθεί όπως επιθυμεί ο δικαιούχος. Είδες ότι πολλοίς κόσμος θα το χρησιμοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω σε δύο δόσεις το δίνουν. Αφορά πολύ κόσμο, μέχρι 15 Μαρτίου οι αιτήσεις. Τώρα όσον αφορά τις πληρωμές, αυτό θα το δούμε. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η ακρίβεια σαρώνει τα νοικοκυριά, Βασίλη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό και δίνω το Market Pass για να μπορείς να βοηθηθεί ο κόσμος. Πραγματικά έχουν τεράστιες αυξήσεις. Έβλεπα χθες κάποιες έρευνες που γίναν και βλέπω ότι από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι τώρα, το Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή 2,5 μήνες περίπου μετά, 2,5 με 3 μήνες μετά, οι τιμές σε όλα τα βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Δηλαδή οι τιμές λίγο πριν το τέλος της χρονιάς και τώρα είναι πολύ διαφορετικές και νομίζω ότι ο ιδανικότερος άνθρωπος για να μας τα πει αυτά όλα και να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με την αγορά είναι ο Νίκος Τσεμπερλίδης. Είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, τον οποίο τον έχουμε και μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Τσεμπερλίδη. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα κύριε Απότα. Βλέπουμε... Χαίρομαι που σας ακούω, αλλά όταν συνομιλείτε πριν, να ξέρετε, υπάρχουν διαρροές. Α, ωραία. Θα το προσέχουμε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να το προσέχουμε. Είμαστε ανοιχτοί, κύριε Τσεμπερλίδη. Τα χαρτιά μας είναι σωστά, ανοιχτά. Σωστά. Δεν έχουμε απολύτως τίποτε να κρύψουμε. Πάντως, αυτό αναρωτιόμαστε εδώ και με τον Βασίλη. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα προβλήματα. Αρκετά αγαθά έχουν γίνει πλέον απλησίαστα για τους Έλληνες και έβλεπα και έρευνα από το ΙΜΕΓΕ ΣΕΒΕ. Προκύπτει ότι τα χρήματα των οικοκυριών φτάνουν μέχρι τις 18 του μήνα. Μέχρι τότε. Και σαφώς έχετε επικοινωνία με τους καταναλωτές, κύριε Τσεμπερλίδη, και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν, αν ο κόσμος τα βγάζει πέρα. Και λίγο να προσθέσω κάτι στη Θεοδώρα, μόνο για να το σημειώσουμε, και πόσο θα βοηθήσει το Market Pass σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ωραία, θα μιλήσουμε για την ακρίβεια της αγοράς, για το Market Pass, για τον έλεγχο της εσχροκέρδειας και τον μποϊκοτάζ που κήρυξε το ΚΕΠΚΑ. Αυτά όλα συνδέονται μαζί τους, μαζί, γιατί θα δώσουν μια συνολική εικόνα και πώς πρέπει να κινείται ο καταναλωτής. Να ξεκινήσω από τα ζητήματα της ακρίβειας, τα οποία μας μεταφέρουν και σαν πληροφορία σε ένα βαθμό, αλλά κυρίως μέσα από έρευνες που γίνονται, που δείχνουν αυτό που ανέφερε και η κυρία Απότα, είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δείχνει ότι ενώ ο πληθωρισμός το Γενάρη
πήγε στο 7%, δηλαδή είχε φτάσει το 12,5%, έφτασε στο 7% και περιμέναμε όλοι να ανασάνουμε κάπως. Αν δει τα πραγματικά στοιχεία της Ελστάτ, γιατί δεν αφισβητεί κανένας πλέον, έτσι, ο τομέας των τροφίμων είναι υπερδιπλάσιος, είναι 15 και κάτι. Εάν τώρα ξαναμπεί μέσα σε αυτόν τον τομέα, σε έναν τομέα των τροφίμων που είναι σημαντικός, γιατί κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη διατροφή, και μπει μέσα θα δει ότι τα γαλακτοκομικά είναι πάνω από 28%, τα λιπιέλα πάνω από 25%. Και αν τολμήσετε να αναζητήσετε και μέσα στα γαλακτοκομικά, θα δείτε αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο που ξεπέρασαν το 35% και το 40%. Κύριε Τσεμπερλίδη, πού θα πάει όλο αυτό? Γιατί ο κόσμος αναρωτιέται, αυτές οι τιμές είναι για λίγο ή θα μείνουν τώρα αφού ήρθαν? Ελπίζω πως κάποια πράγματα θα υποχωρήσουν. Αλλά ακόμα είμαι δυσπιστός, γιατί θα θυμίσω ότι και με το κανάλι σας το έχουμε κάνει, όταν ξαφνικά την άνοιξη του 2021 αρχίσανε να βγαίνουν στον αέρα δημοσιεύματα εν είδη διδακτορικής έρευνας, υπάρχει η τάση για αύξηση λόγω άνοιγματος της αγοράς και επιβαρύσεων κόστους, ψάχναμε να βρούμε ποια είναι αυτή η πηγή που μιλάει για τέτοιες αυξήσεις. Καταλάβαμε ύστερα, λίγο αργότερα, όταν αρχίσαν να έρχονται οι αυξήσεις, ο πληθωρισμός ήταν 1% τον έκτο μήνα και έφτασε τον Οκτώβριο 3,5%. Ξαφνικά είδαμε οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τα ελαιόλαδα, ξαφνικά τα αυξήσαν 25%. Και αναρωτηθήκαμε, πότε πρόλαβε το λάδι? Η ελιά ήταν ακόμα στο δέντρο. Πότε κατέβηκε από το δέντρο, έγινε λάδι, το πήραν τα σούπερ μάρκετ, μας το πουλάνε 25% ακριβότερα. Άρα είδαμε αμέσως μια τάση η οποία θα αξιοποιούσε την αναμπομπούλα στην αγορά και τη ζήτηση για εσχροκέρδια. Γι' αυτό οι πιέσεις μας προς το Υπουργείο και προς τους αρμόδιους φορείς, τους είπαμε ότι εδώ ο πληθωρισμός δεν είναι ένα νούμερο γενικό, αλλά είναι ένα μέρος που οφείλεται σε πραγματικά στοιχεία και πρέπει να υπάρχουν αυξήσεις για να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις. Αλλά ένα κομμάτι είναι ανεξέλεγκτο, αφορά την εσχροκέρδεια. Και γύρω από αυτή την ιστορία έγινε μια διαμάχη εδώ και καιρό. Μιλούσαμε ότι δώστε μας τα ονόματα να στραφούμε εμείς οι καταναλωτές απέναντι στις επιχειρήσεις, γιατί κάθε καταναλωτής έμπαινε στο σούπερ μάρκετ και έβγαινε, έβλεπε τις τιμές, έβλεπε κάθε μέρα να αλλάζουν οι τιμές. Μάλιστα, επειδή και οι υπάλληλοι κάθε μέρα αλλάζανε τιμές, πολλές φορές ξεχνούσαν το παλιό καρτελάκι, αλλά η τιμή στο ράφι ήταν διαφορετική, που είναι και παράβαση ποινική, και είχαμε μια τέτοια ιστορία. Τελικά όμως έγινε, κύριε Τσεμπερλίδη. Δημοσιοποιήθηκαν ονόματα και έτσι ήρθε και το μποϊκοτάζ. Επιτέλους, γιατί λέγανε για πολλές χιλιάδες ελέγχους, αλλά επειδή ο Υπουργός έβαλε έναν περιορισμό στον εαυτό του, αν το πρόστιμο είναι κάτω από 50.000 ευρώ, δεν μπορεί να πει το όνομα. Τώρα, ή αν τον ξαναπιάσουν. Τώρα μας έδωσαν τα στοιχεία. Αυτό είναι θετικό για να στείλουμε ένα μήνυμα στις επιχειρήσεις. Να τους πούμε, παιδιά, θέλουμε να κερδίζετε. Δεν θέλουμε να εσχροκερδείτε στην πλάτη μας. Εδώ έχετε φτάσει. Δεν ξέρω σε τι επίπεδα μπορεί να κανείς να σας υπολογίζει ότι παίρνετε τα προϊόντα αυτά. Η παραγωγή δεν παίρνουν τις αυξήσεις που έχουν ζητήσει και εσείς πουλάτε στους καταναλωτές πανάκριβα. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή ξεκινήσαμε να μποϊκοτάζ και μάλιστα με μια συγκεκριμένη λογική. Αλλά το βασικό στοιχείο του μποϊκοτάζ είναι το εξής, αυτό που κάναμε και το 8 και το 9 σαν γέπια και είχε επιτυχία. Δίνουμε διέξοδο στον καταναλωτή. Δεν του λέμε δεν θα πάρεις κάτι, ας πούμε, δεν θα πάρεις γαλακτοκομικά. Του λέμε θα αποκλείσεις από τις αγορές σου το Lidl 2 μέρες, γιατί ένα προϊόν του πιάσανε και επειδή τον ξαναπιάσαν το διπλασιάσαμε. Τέσσερα προϊόντα πιάσανε τον... Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τα ονόματα, εντάξει, απλώς συζητάμε... Όχι, τα ονόματα τα λέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν λέμε ονόματα δεν κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε τι θέλω να... Προϊδεύουμε τον κόσμο. Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Άρα το Βασιλόπουλο συνεχίζουμε το μποϊκοτάζ. Κύριε Τσεμπερλίδη. Για 23 μέρες, γιατί ήταν 23 προϊόντα. Μη στεναχωριέστε, οι εταιρείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απλώς
είναι ένα μήνυμα από τους καταναλωτές προς τις εταιρείες. Παιδιά, περιορίστε αυτή την ιστορία, γιατί σαν καταναλωτές θα αρχίσουμε να αντιδράμε. Εμείς είμαστε οι βασιλιάδες της αγοράς. Είναι... Πρέπει και εσείς να το καταλάβετε. Άρα προασπίζετε τη δύναμη του καταναλωτή, κύριε Τσεμπερλίδη. Αλλά έχω μία ερώτηση, η οποία πραγματικά με απασχολεί. Αφού ήδη έχουν τιμωρηθεί, έτσι, οι επιχειρήσεις οι οποίες εσχροκερδούσαν, τιμωρούνται με το πρόστιμο. Γιατί και μποϊκοτάζ, αυτή είναι το πρώτο σκέλος μάλλον της ερώτησής μου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το εάν θα επαναλάβετε μελλοντικά σε ανάλογη περίπτωση την ίδια ενέργεια. Λοιπόν, απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Εάν καλείς βάλεις στο ισοζύγιο την κερδοσκοπία, τα χρήματα που κάποιος κερδίζει από τέτοιες ενέργειες και αυτό το πρόστιμο που πέφτει, τότε τα υπερκέρδη των εταιριών είναι πολλά. Γιατί απαντάει αμέσως στο ερώτημά σας το ίδιο Υπουργείο που λέει αυτές τις τρεις εταιρείες, Lind, Γαλαξίας και Κρητικός, τους έχω ξαναπιάσει. Αφού τους έπιασε μια φορά και τους έριξε ένα πρόστιμο, γιατί τους ξανάπιασε δεύτερη φορά? Ποια είναι η απάντηση? Ότι δεν τους ενδιαφέρει το πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι ένα μέρος των χρημάτων που αποκομίζουν. Πάντως, άρα η μοναδική τιμωρία η οποία θα είναι ουσιαστική είναι ο αποκλεισμός μας για ορισμένες μέρες, δεν λέμε ΣΑΗ, να βάλουν νερό στο κρασί τους και να μην πούνε ότι δεν κερδίζουμε γι' αυτό το κάναμε. Πάντως, ότι κερδίζουν πάρα πολλά θα φανεί στο τέλος του χρόνου και φαίνεται και από τις εξαγορές που κάνουν. Πάντως, άρα αυτή είναι η απάντηση σε σχέση με την κερδοσκοπία την οποία εφαρμόζουν. Πάντως δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ που έχουν... Τα πρόστιμα δεν είναι τιμωρία. Και Τσεμπερλίδη, δεν είναι μόνο χάρη. Τα σούπερ μάρκετ μόνο που έχουν όμως αυξήσεις. Βλέπουμε και στην αγορά γενικότερα. Βλέπουμε, ας πούμε, το είχα πει και στον κύριο Ρουκά την προηγούμενη Παρασκευή, τη είχα κάνει την ερώτηση. Βλέπουμε ακόμα και το πιο απλό. Ένα πιτόγυρο γνωστό όπως το έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που το οποίο ήταν κάποτε το φαγητό του λαού. Το έτρωγε ο άνθρωπος φθηνά, γρήγορα, το βράδυ. Τώρα είναι πολυτέλεια. Τώρα είναι πολυτέλεια. Έχει φτάσει στα 4-5 ευρώ το πίτα γύρω. Κοιτάξτε, όταν στην αγορά οι μηχανισμοί ελέγχου στέλνουν ένα μήνυμα, δεν λέμε ονόματα, δεν επιβάλλουμε κυρώσεις και κυρίως δεν λέμε ονόματα, τότε αξιοποιεί αγορά στο μέγεθος που μπορεί. Γιατί αυτό που ανέβαινε για τα πιτόγυρα το ανέφερα πρώτος εγώ και το ποσοστό αλλαγής του ήταν πάνω από 35%. Δεν υπήρχε καμία δικαιολογία, ούτε το κόστος του ρεύματος, γιατί επιδοτείται τους τελευταίους 5-6 μήνες και για αυτές τις εταιρείες, έτσι. Και τα προϊόντα έχουν πέσει, κάποιες τιμές τους, αλλά έχουν πέσει και η κύρια αιτία που αποκαλούνταν ήταν η ενέργεια, το φυσικό αέριο και ρεύμα. Αυτά έχουν πέσει χαμηλότερα σε σχέση όπως ήταν το 22, αρχές του 22. Λοιπόν, γιατί συνεχίζουν οι τιμές? Εφόσον πέφτει η ενέργεια, γιατί δεν ρίχνουν έστω και ένα λεπτό τα προϊόντα αυτά που προσφέρουν? Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μεγάλη αντίσταση να παραμείνουν οι τιμές εκεί ψηλά. Αλλά δεν ξέρω μετά την αντίδραση τη δική μας αν μπορέσουν να συνεχίζουν να το κάνουν. Θεωρώ ότι πραγματικά η ακρίβεια έχει επεκταθεί σε πάρα πολλούς τομείς και ο Έλληνας καταναλωτής, αν μη τι άλλο, έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως το τελευταίο διάστημα. Μεγάλος βραχνάς ο τομέας της διατροφής προκύπτει και από τα στοιχεία της Ελστάτ, κυρία Τσεμπερλίδη. Και τώρα στο ερώτημα, όσον αφορά το Market Pass, θεωρείτε ότι φτάνει? Πώς το βλέπουν οι καταναλωτές? Το είπατε μόνοι σας, η έρευνα έχει δείξει ότι πάνω από το μισό, το 50% των οικοκυριών μετά τις 18 μέρες δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Άρα μένει ένα σημαντικό έλλειμμα για τις επόμενες μέρες. Απορώ πώς το καλύπτουν. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι έρευνες. Η πραγματικότητα θα φανεί όμως από αυτό που είπατε κι εσείς. Πώς έκαναν έτοιμοι για το Market Pass? Αν θυμάμαι καλά, αυτά είναι που όπως είπατε είναι ότι η έρευνα είναι παλιότερη. Οι καινούργιες έρευνες δείχνουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Έχουν γίνει αιτήσεις. Σημαίνει ότι και τα 22 ευρώ είναι μέχρι τα 100 είναι το μέγιστο. Είναι ένα βοήθημα, δεν θα το αρνηθώ. Ναι. Αλλά είναι και μια ομολογία. Μια ομολογία που λέει ότι δεν καταφέραμε να τιθασεύσουμε την ακρίβεια και δίνουμε τα επιδόματα. Γιατί αν θέλανε να τιθασέψουν την ακρίβεια θα το κάνανε, γιατί είχαν δυνατότητες. Ποιες ήταν οι δυνατότητες? Τους είπαμε, στα προϊόντα τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης και υγιεινά. Φρούτα, λαχανικά, το γάλα, το αλεύρι, τα όσπρια.
Μηδενίστε το ΦΠΑ. Δεν θα σας λέμε για το κάντε πολλά χρόνια. Μηδενίστε το ΦΠΑ για κάποιο διάστημα. Ξέρετε ποια ήταν απάντηση? Θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στον τελικό καταναλωτή, στον τελική τιμή. Αναρωτιότανε. Άρα τι ομολόγησαν? Ότι οι μηχανισμοί ελέγχου δεν μπορούν να ελέγξουν ένα απλό πράγμα και μπορούν να ελέγξουν ένα σύνθετο πράγμα που είναι το ποσοστό κερδούς. Καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία μας οδηγεί να βγάζουμε ένα άλλο συμπέρασμα. Θέλανε να ρίξουν τις τιμές και την ακρίβεια. Εγώ λέω πως δεν θέλανε. Γιατί αν θέλανε, μπορούσαν να το κάνουν και στο καύσιμο. Μπορούσαν να ρίξουν τις τιμές. Γιατί είναι τα περισσότερα λεφτά στο καύσιμο είναι φόροι. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, τι βλέπουμε? Πάνω από 25% αύξηση τα έσοδα από την έμεση φορολογία. Δηλαδή τον πιο άδικο φόρο που είναι ο έμεσος φόρος. Έχουν αυξηθεί κατά 25%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε, άρα έχουμε επιτυχίες. Και υπάρχει ένα περίσσευμα για να δοθούν τα market pass, τα οποία εγώ τα θεωρώ σε ένα βαθμό και δύσκολο να εισπραχθούν στο σύνολό τους, γιατί για να πάρεις τα 22 ευρώ πρέπει να έχεις να ψωνίσεις 220. Για να πάρεις τα 100 ευρώ πρέπει να έχεις ψωνίσει 1000 ευρώ. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν είναι λεφτά που σου τα δίνουν και σου λένε κάντε ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω αν το 80% που θα μπει κατευθείαν στις τράπεζες συνδέεται με αγορές ή είναι απλώς χρήμα να το ξοδέψεις όπου θέλεις. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα λειτουργήσει το Market Pass και αν βοηθήσει τελικά τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και οι μέρες που έρχονται, και θέλω να μας πείτε λίγο σε κάποιες συμβουλές. Έχουμε το τριήμερο, έχουμε την λαγάνα να αγοράσουμε τη Δευτέρα, έχουμε και άλλα έτσι, παραδοσιακά προϊόντα που αγοράζουμε κάθε χρόνο. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής και τι μπορεί να προσέξει ο καταναλωτής για να κάνει τις αγορές του για το τριήμερο που μας έρχεται, κυρίως την καθαρά Δευτέρα που είναι τώρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται? Πολύ σωστό, και είναι καλό να ενημερώνουν τους καταναλωτές για αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι από τη μια ιστορία που έχει να κάνει με την τσέπη τους και άλλη να κάνει με την ασφάλειά τους. Γιατί αυτά τα προϊόντα, ιδιαίτερα τη 40η και το τρίμερο, είναι, θα έλεγα, και πολύ ευαίσθητα. Να πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Εκείνο που διασώζει τον καταναλωτή είναι η έρευνα και οι προσφορές. Αν κάνει έρευνα και χρησιμοποιεί και τις λαϊκές αγορές, μπορεί να επωφεληθεί. Υπάρχουν τρομακτικές διαφορές μεταξύ αλυσίδων σούπερ μάρκετ από προσφορές. Αυτό θα κάνει. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα μαγαζί και να τα παίρνει όλα. Θα δει τις προσφορές στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δ μαγαζί, θα τα γυρίσει, θα περπατήσει αν έχει χρόνο. Έτσι γίνει και είναι αυτό το πρόβλημα. Και θα πάρει και θα πάει και στις λαϊκές και θα δει ότι υπάρχουν μεγάλες προσφορές. Να τις αξιοποιήσει όλες αυτές. Η έρευνα είναι ένα βασικό στοιχείο. Πάμε στην ασφάλεια. Εκεί πρέπει να κάνει μια επιλογή καταστημάτων. Δεν παίρνουμε από πλανόδιους τέτοια πράγματα με τίποτα. Αν είναι νοπά, θα πρέπει να δει, αν είναι δηλαδή τα χταπόδια ή τα ψάρια, μπορεί κανείς να διαπιστώσει εύκολα αν είναι φρέσκια πραγματικά από τη μυρωδιά τους, δηλαδή αξιοποιείς τις αισθήσεις σου για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Τα κατεψυγμένα πρέπει να είναι κατεψυγμένα κάτω από τους 18 βαθμούς και αυτά που αποψύχουν κυρίως, καλά είναι σε ένα βαθμό αν δεν μας ενημερώνουν να τα αποφεύγουμε. Άρα αξιοποιώντας αισθήσεις, γνώσεις και έρευνα μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Κύριε Τσεμπερλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ, και είναι ένας σημαντικός ρόλος να ενημερώνουμε τους καταναλωτές, να πούνε ότι πλέον δεν θα καθίσετε στον καναπέ σας, δεν θα αλλάξει η αγορά. Η αγορά πάντοτε έχει αυτή τη λειτουργία. Ο λύκος είναι αναμπούλα χαίρεται. Πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς. Αν δεν αντιδράσουμε, θα είμαστε έρμεα ειδικών συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Τσεμπερλίδης. Πολλά και πολλά διάφορα. Και ενδιαφέροντα. Και ενδιαφέροντα, όπως το είπες εσύ, και διάφορα. Γενικότερα η αγορά μας προβληματίζει όλους και οι αυξήσεις τιμές μας προβληματίζουν. Και νομίζω ότι δεν ξέρω πού θα φτάσει πραγματικά. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται τιμές στα προϊόντα. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να είναι αστείο και παράλληλα όμως σοβαρό. Το χαρτί υγείας στο σούπερ μάρκετ, πριν από 1,5 χρόνο, 2, είχε στα 2,5 με 3 ευρώ το βρίσκες, και τώρα το βρίσκες στα 4-5 ευρώ. Είναι τεράστιες οι διαφορές σε πράγματα βασικά ενός σπιτιού. Όμως επειδή είναι καθαρά Δευτέρα και το συζητήσαμε με τον κύριο Τσεμπερλίδη λίγο, θέλω να δούμε λίγο την εφαρμογή από σήμερα το καλάθι της 40ης. Εκτός λίστας οι λαγάνες, λέει. Είναι εκτός λίστας γιατί οι λαγάνες έχουν να κάνουν με τα αρτοπία, τα οποία δεν συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού. Όμως στο καλάθι της 40ης συμμετέχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και έχουν βάλει μια σειρά από προϊόντα. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε.
Πρεμιέρα σήμερα για το καλάθι της Αρακοστής που περιλαμβάνει όλα τα νηστίσιμα εκτός από τις λαγάνες. Για την περίοδο της Αρακοστής, τα σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία προσθέτουν επιπλέον στις λίστες τους προϊόντα με αυξημένη εποχική ζήτηση και συγκεκριμένα χαλβά, νηστίσιμες αλυφές καθώς και δύο τουλάχιστον είδη αποκατεψυγμένα θαλασσινά. Παράλληλα και οι σταθερές κατηγορίες του καλαθιού αυξάνονται καθώς είτε μπαίνουν επιπλέον προϊόντα είτε διαιρούν οι υπάρχουσες κατηγορίες. Έτσι, στην κατηγορία του κρέατος προστίθεται το νοπομοσχάρι, ενώ το κοτόπουλο που ήδη υπάρχει χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, ολόκληρο και τεμαχισμένο. Στην κατηγορία του γάλακτος μπαίνει επιπλέον και το γάλα υψηλής παστερίωσης, μακράς διάρκειας, πλήρες αλλά και με χαμηλά λιπαρά, ενώ στα τυριά προστίθεται το λευκό τυρί. Στα αλαντικά, όπου υπήρχε η επιλογή ανάμεσα σε γαλοπούλα ή και πάριζα, θα συμπεριλαμβάνονται πλέον υποχρεωτικά και τα δύο είδη. Τα όσπρια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ρεβίθια, φακές, φασόλια, ώστε οι κατάλογοι των σούπερ μάρκετ να συμπεριλαμβάνουν και τα τρία προϊόντα, ενώ στο καλάθι προστίθεται και η σοκολάτα. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει λόγο για οριακή μείωση τιμών για 17η εβδομάδα. Εσύ θα πάρεις λαγάνα? Θα πάρω. Γίνεται καθαρά Δευτέρα χωρίς λαγάνα? Πόσες παίρνεις συνήθως? Σε καμία περίπτωση. Πόσες? Δύο-τρεις. Είμαστε μεγάλη παρέα γι' αυτό. Δύο-τρεις, ναι. Τόσες περίπου. Αλλά την έχεις για βραδινό, για πρωινό, μεσημεριανό μαζί με το φαγητό. Και δύο-τρεις μέρες μετά. Και όλα τα γύρω-γύρω. Είναι νομίζω επιβεβλημένη η λαγάνα την καθαρά Δευτέρα. Καλά, άμα δεν πάρεις λαγάνα την καθαρά Δευτέρα, δεν ζεις την καθαρά Δευτέρα σωστά. Ακριβώς. Και με αυτά και με αυτά, τελείωσαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όμως θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έρχεται καρναβάλι. Κυριακή. Έχουμε... Είναι Κυριακή του καρναβαλιού. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα στην Θεσσαλονίκη. Πολλά ενδιαφέροντα και ωραία μέρες που έρχονται. Και οι Δήμοι και διάφορες κοινότητες εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι ακριβώς κάνουν και πού μπορείτε να πάτε να διασκεδάσετε.